Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Γιατί η Κρήτη σήμερα έχει που λένε πρόσβαση παντού. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι εκεί ο Έλληνας, ο οποίος έπαιξε μπουζούκι παρέα με μία αρκούδα. Σε ποια περιοχή? Είναι στη Ρωσία, στην παγωμένη Ρωσία. Δεν μου αφήνει να παίξω καμιά ποινιά μου. Λοιπόν, πάμε. Ήταν απέτηση όλων και εδώ και των συνεργατών και των τηλεθεατών. Με τη Μαρία, τη συνεργάτη μας εδώ, τον οπερατέρ μας, το είπε χθες. Οπωσδήποτε θέλω ή το νεαρό ή την αρκούδα. Τελικά βρήκαμε τον νεαρό. Λοιπόν, πάμε να τον συναντήσουμε, Εύη. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κατσιούρας, μουσικός. Βέβαια. Δημήτρη, την καλησπέρα μας. Αστέρια μου, αλάνια μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα και την όμορφη την Κρήτη. Σε ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, είμαι ζωντανός. Ωραίος και ψύχρεμος. Για πες μας, πώς έγινε πάλι αυτό το θαύμα, πώς τα κατάφερες, πού πέτυχες την αρκούδα, πώς παρέμεινε έτσι σε μία ανηνεμία και δεν σου προκάλεσε τίποτα άλλο? Νικόλα, μεγάλη ιστορία. Ζήτω η τρέλα καταρχήν. Εκεί που έκανα βόλτα στο δάσος και ήθελα να βγάλω κάποιες φωτογραφίες με τον μπουζούκι, σοβαρά τώρα. Ναι. Άρχισα να ρίχνω παινιές, να παίζω μπουζουκάκι. Έπαιζα ένα ταξιμάκι εκεί πέρα, αλλά. Δίπλα μου την είδα να σηκώνεται όρθια και μου λέει: «Μάγκα μου, με ξύπνησες». Ήταν σε χειμερή ανάρκη. Λοιπόν, σαν τελευταία επιθυμία τη ζήτησα να μην με φάει, να ρίξω κανένα δυο παινιές. Και έτσι, φίλε μου, έγινε. Δεν με έφαγε και μου σούσε τη ζωή το όργανο, το μπουζουκάκι. Σε ποια περιοχή έγινε αυτό το περιστατικό? Έξω από τη Μόσχα, καμία ώρα περίπου, σε ένα ωραίο δάσος. Ναι. Αρκετά μεγάλο, χιονισμένο, όπως το είδατε στα πλάνα. Ξέρεις κάτι, επειδή δεν γνωρίζουμε γενικά από τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ζώων, θέλω να μας πεις, φημίζονται εκεί σε αυτή την περιοχή αρκούδες για την ηρεμία τους, για την φιλικότητα που δείχνουν κατά κάποιο τρόπο στους ανθρώπους ή απλά έτυχε? Λοιπόν, φίλε μου, άκου να σου πω τώρα. Σε όλο τον κόσμο... Α, καταρχήν δεν είπα, Εύη μου, τα φιλιά μου, κουκλάρα μου, δεν σε βλέπω, αλλά σίγουρα θα είσαι πανέμορφη. Λοιπόν. Σε όλο τον κόσμο βλέπετε ότι υπάρχουν έτσι διάφορα βίντεο με άγρια ζώα, ρε παιδί μου, έτσι που κάτι Άραβες με κάτι λιοντάρια και κάτι δεινόσαυρους, δεν ξέρω τι έχουν. Τα έχουν από μικρά, τα έχουν εξημερωμένα, κάτι τέτοιο παίζει τώρα. Την προκειμένη περίπτωση τη δική μου, ένας γνωστός φίλος απέκτησε μια αρκούδα, τώρα δεν ξέρω ακριβώς το story, κάπου την έσωσε από μικρή, από κουτάβι δηλαδή. Κουτάβι είναι το σκυλάκι, αλλά καταλαβαίνει την ότι είναι αρκούδα. Και έτσι μεγαλώσαν μαζί. Αυτή η αρκούδα είναι αρσενική, τον λένε Tom, είναι πάρα πολύ φιλική με τους ανθρώπους και είναι 4 χρονών. Και θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη, διπλάσια δηλαδή. Όταν την είδα, έπαθα πλάκα, λέω, μάγκες, εγώ και δεν πάω. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τώρα, είπαμε να κάνουμε καμιά τρέλα, μην μας φάνε και ζωντανούς. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι ήταν πολύ φιλική, ήταν μια τρομερή εμπειρία, πραγματικά. Μάλιστα. Ακούγομαι. Βέβαια, κανονικά τα μηνύματα τα οποία σου στέλνουν, τι περιεχόμενο έχουν? Γιατί ξέρεις, αυτό το βίντεο το οποίο έχει ανέβει έχει γίνει viral, έχει χιλιάδες προβολές. Έχει γίνει χάμος από όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να τα διαβάζω όλα, αλλά είναι όλα μηνύματα συμπαράστασης. Κάποια είναι περιπεκτικά, κάποιοι μου λένε συνέχισε με την τρέλα σου. Κάποιες μου λένε είσαι ζωντανός, σε φάγανε γιατί σε θέλουμε, ας πούμε, ζωντανό. Είναι κάτι. Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, επειδή γνωρίζω αυτή την αρκουδοεπιτυχία. Επειδή γνωρίζω γενικά τις ευαισθησίες σου, είσαι ένας επαγγελματίας, ένας μουσικός, έχεις το μπουζούκι πάντα δίπλα σου, τα έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή εκεί από την καρδιά της Μόσχας, μας έχεις χαρίσει πανέμορφες και ζεστές μελωδίες. Δίπλα στην εικόνα που είσαι εκεί με την αρκούδα, ακούγεται και η παινιά, ακούγεται και το μπουζούκι, ακούγεται και αυτό το όργανο, το παραδοσιακό όργανο της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, εγώ την Ελλάδα την έχω στην καρδιά μου, είναι η πατρίδα μου, το σπίτι μου, δεν θα μπορούσα να... Πάντα τη διαφημίζω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, είτε σε Ρωσία είτε σε άλλη χώρα, με τιμή και με καμάρι, ας πούμε, που λένε, λέω ότι είμαι από την Ελλάδα, από ιδιαίτερα από τη Λάρισα, την πατρίδα μου που αγαπώ πάρα πολύ.
Και αισθάνομαι περήφανος. Και εδώ στη Ρωσία, να ξέρετε ότι μας αγαπάνε οι Ρώσοι, μιλάω για τον απλό λαό. Και όταν λες ότι είσαι από Ελλάδα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ένα σύν, δηλαδή σε γουστάρουνε. Και αυτό το απολαμβάνω. Μάλιστα. Λοιπόν. Δημήτρη, θα ξαναπάς. Είναι και η πρωτιά. Ορίστε. Θα ξαναπάς, λέω εκεί, να βγάλεις κανένα βίντεο με την αρκούδα. Σίγουρα, μα είναι φίλος μου. Τον κανονίζω, τον παίρνω τηλέφωνο και θα ξαναπάμε πάλι και στο ίδιο δάσος, αλλά λέω να το κάνω τώρα. Χωρίς χιόνια, να δείξουμε λίγο έτσι πιο άνοιξη. Καλοκαίρι. Την επόμενη φορά θέλουμε και το φίλο σου. Θέλουμε και το φίλο σου, Δημήτρη, να βγείτε μαζί. Αυτό και αν είναι πρόκληση. Μιλάει ρώστικα, μωρέ, αυτός τώρα. Έχουμε μεταφραστεί, δεν πειράζει. Θα έχουμε μεταφραστεί. Λοιπόν. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το βίντεο και ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας, Δημήτρη. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Κατσιούρας, τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Ένα παλικάρι από τη Λάρισα που για επαγγελματικούς λόγους βρίσκεται στη Ρωσία και καταφέρνει, και αυτό είναι ταλέντο, καταφέρνει κάθε φορά πραγματικά μέσα από τα βίντεο τα οποία γυρίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον και να καταγράφουν αυτά τα βίντεο χιλιάδες views. Κοιτάξτε τώρα τι έκανε, πραγματικά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς δίπλα στην εικόνα με την αρκούδα. Έχει βάσει αυτό που είπαμε εδώ. Παίζει το μπουζούκι, παίζει η πενιά, η χαρακτηριστική, παίζει αυτή η κουλτούρα μας και κάνει το γύρο της Ελλάδας, το γύρο της Ευρώπης. Λοιπόν,